Would you watch me slip away? Μέρες, 2 ώρες και 53 λεπτά πριν τη μεγάλη αναμέτρηση. 80 καλονές από όλο τον κόσμο την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου διεκδικούν τον τίτλο της ωραιότερης γυναίκας Σιβηλίου. Με την ελπίδα για μία διάκριση ταξίδεψε το Σάββατο το πρωί η Starlas 2015 Μικαέλα Φωτιάδη. Δεκεμβρίου λοιπόν η μεγάλη αναμέτρηση με 80 καλονές από όλο τον κόσμο. Πώς αισθάνεσαι εσύ σε όλη αυτή τη μεγάλη διοργάνωση? Καταρχήν είναι τιμή μου που εκπροσωπώ την Ελλάδα σε αυτόν τον μεγάλο διαγωνισμό και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Περβελάκη που με εμπιστεύτηκε και τον κύριο Τρανούλη που θα μου δώσει το φόρεμα του τελικού και πολλά άλλα φόρεματα. Θέλω να μου πεις τώρα τι θα πεις στην Κριτική Επιτροπή να τους πείσεις για την Ελλάδα, για να τσιμπήσεις περισσότερους βαθμούς από την Κριτική Επιτροπή. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που θα πω για την Ελλάδα. Ό,τι με ρωτήσουν θα τους απαντήσω την αλήθεια. Mm. Αυτό, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο να τους πω. Υπάρχει κάποιο γούρι? Εγώ διαγωνίζομαι, εμένα θα δούνε. Όσον αφορά την Ελλάδα, ό,τι ερωτήσεις έχουν θα τις απαντήσω. Έχεις μαζί σου κάποιο γούρι για το διαγωνισμό, να σου φέρει καλή τύχη? Ένα φυλαχτό. Ένα φυλαχτό. Από ποιον? Έχω ένα φυλαχτό από την εκκλησία. Ένα μικρό μαξιλαράκι. Καλή τύχη. Ναι. Φεύγοντας, ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που πήρες τηλέφωνο? Σου δώσανε ευχές οι γονείς σου, οι φίλοι σου? Ο μπαμπάς μου. Ο μπαμπάς.
Τι σου Ο μπάς μου πήρε και χτες το βράδυ τηλέφωνο και σήμερα το πρωί μου έχει πει 800 φορές καλή επιτυχία, 800 φορές να είμαι αυτός μου και ότι όλα θα πάνε καλά. Μάλιστα. Σε φοβίζει κάτι σε αυτό το διαγωνισμό? Στην Αμερική έχεις δει τις υπόλοιπες... Όχι, φοβίζει ο εαυτός μου. Μόνο αυτό το έχω ξαναπεί. Ο μόνος μου φόβος και ο μόνος αντίπαλος είναι ο εαυτός μου. Γιατί αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Τώρα, αν κάποια άλλη είναι πιο καλή από μένα, τι να κάνω? Δεν μπορώ να αλλάξω εγώ κάτι. Αλλά θέλω να νιώσω μετά, ακόμα και χαμένη, ακόμα και αν χάσω, θέλω να νιώσω ότι έδωσα το καλύτερο μου αυτό. Έχεις δει τις υπόλοιπες κοπέλες? Έχω δει κάποιες, ναι. Αλλά σε φωτογραφίες, από κοντά δεν είναι ποτέ το ίδιο. Μάλιστα. Να σου ευχηθούμε καλή τύχη. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα φεύγει το ρότερο κορίτσι της Ελλάδος, η Star Ellas. Είμαστε ευτυχισμένοι που η Μικαέλα θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα, γιατί μετά από χρόνια πιστεύω ότι έχουμε την τύχη να έχουμε μια τέτοια όμορφη κοπέλα σαν Καλλιστεία. Νομίζω ότι φέτος θέλουμε όλη η Ελλάδα, της εύχεται να γυρίσει εστεμένη.